Κόκκινο χτυπάει η ανησυχία για τα δέντρα που έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση και στο δημοτικό κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου, με τον κίνδυνο να είναι εξίσου ορατός και περιμετρικά του κημητηρίου στους δρόμους όπου διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες οχήματα. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή υπεύθυνη δουλειά. Όχι μπήκαμε το μηχανάκι, δώσε πόνο. Κοπεί αυτά που είναι επικίνδυνα. Δίπλα σας βλέπετε ένα ακριβώς, το οποίο έχει γύρει και είναι θέμα χρόνου να έρθει να μας επισκεφτεί. Αυτό εδώ το έχουμε στηρίξει 10 φορές. Βλέπετε πόσο έχει φουσκώσει, είναι επικίνδυνο, πέσει στα γραφεία μας. Μας μιλάνε, μας λένε κόψε μου το κλαδάκι αυτό, είναι ολόξενο, το βλέπετε. Πρέπει να κοπεί. Εάν το πρώτο πέσει, θα χαλάσει και του Δήμου το γραφείο, και της Εκκλησίας τα γραφεία. Και το μαγειρίο. Ναι. Αυτά όλα θέλουν από τον πάτο. Ορισμένα θέλουν. Αυτό εδώ εάν πέσει, χαλάει το ιερό της Εκκλησίας όλο. Το άλλο απέναντι, στο δρόμο, είναι έτοιμο να πέσει στο δρόμο. Το κάγκελο θα το κρατήσει, αποκλείεται. Όπως εκτιμάται, τα επικίνδυνα πεύκα είναι πάνω από 20 εικόνες που προκαλούν ανησυχία σε πολίτες και σε κατόχους οικογενειακών μνημάτων που διαμαρτύρονται για την πρόκληση σημαντικών φθορών στα μάρμαρα των τάφων. Μάλιστα, πριν από 2 χρόνια, πολίτες είχαν άγιο μετά την πτώση 2 δέντρων εντός του κημητηρίου. Έχουν πέσει 2, απλά ήμασταν τυχεροί, γιατί το πήραμε χαμπάρι, φωνάξαμε, ήρθαν από εδώ οι άνθρωποι και γύρισε σεμνά και έπεσε. Τα πεύκα είναι μεγάλης ηλικίας, με την κλίση αυτών να έχει αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό τα τελευταία χρόνια, με ορατό το ενδεχόμενο πτώσης τους. Είναι πολλά, πάνω από 15-20, είναι ετοιμόρροπα να πέσουν. Όταν σηκώνονται οι πλάκες, που είναι λογικό επακόλουθο αν δεν έχει φυτευτεί σωστά το δέντρο, βαθιά δηλαδή η ρίζα του, και δίνουμε εντολή να πάνε να κοπούν οι πάνω ρίζες, από εκεί και μετά θέλει επίβλεψη το δέντρο και στενή επαφή, ούτως ώστε να το προλάβουμε και όχι να γίνει αυτό που έγινε εδώ. Υπό το βάρος της τραγωδίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την πρώτη μαζική κοπή δέντρων στο Ηράκλειο, μεταξύ αυτών 30 πεύκα και έναν ευκάλυπτο, περιμετρικά και εντός του κημητηρίου του Αγίου Κωνσταντίνου. Πώς δεν συμφωνώ, εγώ το λέω τόσα χρόνια. Και στη γειτονιά στον Κατσαμπά, μια μεγάλη σικιά, η οποία βρίσκεται σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, απειλεί τυχείο γειτονικού σπιτιού, με τους δημότες να διαμαρτύρονται και για τις αιστείες μόλυνσης. Από ποντίκια είμαστε γεμάτο από πίσω. Πάνε στα σπίτια που είναι γύρω-γύρω. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να ανοίξουν τα σπίτια τους. Λέω στο Δήμο να έρθει να αναλάβει τις ευθύνες του, να δει τι θα κάνει. Τη πρόχνει η σικιά το τυχείο. Δεν νοούμε εν έτη 2022 να υπάρχει αυτή η κατάσταση και αυτή η ανευθυνότητα είτε από τους πολίτες είτε από το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε κάνει καταγγελίες όλοι εδώ οι γείτονες για το εγκαταλελειμμένο κτίριο, γιατί είναι και αιστεία μόλυνσης πέρα από την εγκατάλειψη. Πόσα χρόνια παλεύετε? Είναι γύρω στα 4 χρόνια τώρα, από το 2018. Και στην περιοχή Τρεις Βαγιές, οι εικόνες από μεγάλο πεύκο δίπλα σε σχολικό συγκρότημα προκαλούν ανησυχία. Σίγουρα στις καιρικές συνθήκες θα φυσάει πολύς αέρας, οι πιέσεις που δέχεται είναι μεγάλες και υπάρχουν κινδύνοι. Ναι. Περνάνε παιδιά καθημερινά, περνάει αρκετός κόσμος την ώρα που σκολάνε, μπλοκάρει ο δρόμος πολύ και αν κάτι γίνει δεν θα μπορεί ούτε να φύγουν.